Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σάββατο 20 Ιουνίου σήμερα. Καλώς ήρθατε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την Δέλτα Τηλεόραση. Πάμε όμως πρώτα να δούμε τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων της ημέρας. (19) νέα κρούσματα και ένας ακόμη θάνατος από κορονοϊό κατεγράφησαν το Σάββατο. Οι ασθενείς νοσηλευόταν στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης και προερχόταν από τον Εχήνο της Ξάνθης. Θέση για τα ελληνοτουρκικά πήρε ο Ρώσος πρεσβευτής στην Ελλάδα. Τη δήλωσε για την μεταναστευτική πίεση στον Εύρο. Περισσότερες από 100 άπορες οικογένειες της Αλεξανδρούπολης επωφελήθηκαν από τα τρόφιμα που διένει η Μητρόπολη σε συνεργασία με την ΜΚΟ Αποστολή. Άλλος ένας θάνατος από κορονοϊό κατεγράφει το βράδυ της Παρασκευής στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Πρόκειται για γυναίκα από την Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο αναφορά στην Αλεξανδρούπολη. Είναι το 19ο θύμα από κορονοϊό που σημειώθηκε στην περιοχή μας. Ανακοινώθηκαν 19 νέα κρούσματα του νέου κορονοϊού στην χώρα μας. Ο συνολικός αριθμός των κρούσματων είναι 3.256, εκ των οποίων το 54,9% αφορά άνδρες. Τα 716 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και τα 1.822 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. 9 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Η διάμεση ηλικία τους είναι 75 ετών. 2 είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Το 100% έχει υποκείμενο νόσημα και ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 117 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Τέλος, έχουμε έναν ακόμα καταγεγραμμένο θάνατο και 190 θανάτους συνολικά στη χώρα μας. 60 είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 76 έτη και το 100% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Ο θάνατος από κορονοϊό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 19 Ιουνίου στο νοσοκομείο αναφοράς της Αλεξανδρούπολης. Πρόκειται για μια γυναίκα 66 ετών με υποκείμενα νοσήματα κάτοικο Εχήνου. Με το συγκεκριμένο θάνατο, ο συνολικός αριθμός νεκρών στην χώρα μας από την πανδημία έφτασε στους 190. Είναι το 19ο θύμα του κορονοϊού που καταγράφεται στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και το 17ο στο νομό της Ξάνθης. Πρόκειται για τον 7ο θάνατο κρούσματος κορονοϊού από τον Εχήνο τις τελευταίες ημέρες. Μετά την ανακοίνωση των περιοριστικών μέτρων στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης, τέθηκε άμεσα σε ισχύ το επιχειρησιακό σχέδιο του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΗ για τον περιορισμό της διασποράς της νόσου COVID-19. Κινητές ομάδες υγείας του ΕΟΔΗ, σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές και τον Ερυθρό Σταυρό, επιχειρούν καθημερινά με εντατικούς ελέγχους. Ήδη έχουν ξεπεράσει τα 1.000 τεστ στην ευρύτερη περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης. Σκοπός της παρέμβασης αυτής είναι να αποτυπωθεί η κατάσταση σε όλους τους δήμους και κοινότητες της περιοχής, ώστε σε συνδυασμό με την εντατική ιχνηλάτηση επαφών των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων να περιοριστεί η συρροή κρουσμάτων που παρατηρήθηκε τις προηγούμενες ημέρες. Η παρουσία του ΕΟΔΗ στην περιοχή θα είναι συνεχής και οι έλεγχοι θα παραταθούν. Ο μοναδικός φάρος για εμάς είναι το διεθνές δίκαιο, τόνισε στη συνέντευξή του στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Ρώσος πρεσβευτής στην Ελλάδα, Αντρέι Μάσλοφ. Ο Ρώσος διπλωμάτης μίλησε για την σχέση της χώρας του με την Ελλάδα, αλλά και τη στάση της Τουρκίας το τελευταίο διάστημα. Αναφέρθηκε ακόμα στην μεταναστευτική πίεση που δέχθηκε η Ελλάδα στα ελληνοτουρκικά σύνορα, παρατηρώντας πως τα 2/3 των μεταναστών δεν ήταν καν Σύριοι, αλλά Αφγανοί, Ιρακινοί και πολίτες των Αφρικανικών χωρών. Την ανάγκη αυστηρής στήρησης του διεθνούς δικαίου, αποφυγής προκλητικών ενεργειών καθώς και επίλυσης οποιονδήποτε προβλημάτων με ειρηνικά μέσα, προτάσει σε συνέντευξή του στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο πρεσβευτής της Ρωσίας στην Ελλάδα, Αντρέι Μάσλοφ, ερωτηθείς για τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας στο Αιγαίο και την ΑΟΣ της Κύπρου. Ο μοναδικός φάρος για εμάς εδώ είναι το διεθνές δίκαιο. Η Αιγιαλίτιδα ζώνη, η υφαλοκρηπίδα, η ΑΟΣ των νησιών, η απαγόρευση της απειλής, η χρήση βίας είναι αυτονόητα πράγματα. Όποιος ενδιαφέρεται για το αντίστοιχο νομικό πλαίσιο, αρκεί να διαβάσει τη συνθήκη του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας, όπως για παράδειγμα το άρθρο για τα νησιά. Αναφέρει χαρακτηριστικά ο Ρώσος πρέσβης και χαρακτηρίζει το δίκαιο της θάλασσας τον ακρογωνιαίο λίθο του καθεστώτος των θαλασσών. Ερωτηθεί σχετικά με τη θέση της Μόσχας για τα μνημόνια άγκυρας κυβέρνησης Σάρατς, ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας στη χώρα μας επισημαίνει πως η Ρωσία γνωρίζει πολύ καλά τη θέση της Ελλάδας για τα μνημόνια και είναι σε στενή επικοινωνία με την Αθήνα για το εν λόγω θέμα, ακόμα και σε επίπεδο των Υπουργών Εξωτερικών. Η Ρωσία εγκαίρως κάλεσε τα μέλη των μνημονίων να επιδείξουν πολιτική σύνεση και να αποφύγουν βήματα που μπορούν να αυξήσουν ακόμα περισσότερο την κατάσταση στη Λιβύη και τη Μεσόγειο.
Δώσαμε προσοχή στην αντίδραση και τις εκτιμήσεις της Ελλάδας, της Κύπρου καθώς και της Αιγύπτου ότι το μνημόνιο για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών δεν συνάδει με τη συνθήκη για το δίκαιο της θάλασσας και καταπατεί τα δικά του συμφέροντα, σημείωσε ο Αντρέι Μάσλοφ. Επιπλέον τονίζει ότι η Ελλάδα ως χώρα της Μεσογείου, η οποία αντιμετωπίζει άμεσα τις αρνητικές συνέπειες της λιβυκής κρίσης, δικαιούται να συμμετέχει πλήρως στις πολυμερείς προσπάθειες για την επίλυση της σύγκρουσης στη Λιβύη. Στη συνέχεια, ο Ρώσος πρέσβης εκφράζει τη θέση της Ρωσίας στο λιβυκό ζήτημα, ενώ για το μεταναστευτικό κύμα προς τα ελληνοτουρκικά σύνορα παρατήρησε πως τα 2/3 των μεταναστών δεν ήταν καν Σύριοι, αλλά Αφγανοί, Ιρακινοί, πολίτες των Αφρικανικών χωρών. Ζήτημα κέρια σημασία είναι η επιστροφή προσφύγων στη Συρία, όπου η ειρηνική ζώνη αποκαθίσταται, πρόσθεσε. Σε ό,τι αφορά τις διμερείς σχέσεις Ελλάδας και Ρωσίας, ο Ρώσος πρέσβης τονίζει πως και οι δύο χώρες ενδιαφέρονται για την περαιτέρω αναβάθμιση των σχέσεων και επιδιώκουν να συμβάλλουν σε αυτό στον ίδιο βαθμό. Πιστεύουμε ότι η συνεργασία μεταξύ της Ρωσίας και της Ελλάδας έχει διαχρονικά γερά θεμέλια τόσο στο οικονομικό τομέα, όσο και στην πολιτιστική και ανθρωπιστική σφαίρα. Ο πολιτικός διάλογος είναι εντατικός. Βεβαίως, η πρωτόγνωρη συγκυρία της πανδημίας την οποία διανύουμε δεν μπορεί να μην την επηρεάζει. Δουλεύουμε όμως μαζί με τους Έλληνες φίλους μας με στόχο να συνεχιστεί η υλοποίηση των κοινών σχεδίων, υπογράμμισε. Επίσης έκανε λόγο για καλή δυναμική στις διμερείς οικονομικές σχέσεις, σημειώνοντας ότι η φετινή χρονιά ξεκίνησε με την αύξηση του διμερούς εμπορίου. Η Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως σε συνεργασία με τον Φιλανθρωπικό Οργανισμό Αποστολή της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και τα σούπερ μάρκετ Μασούτης διένεμαν για πολλωστή φορά τρόφιμα σε 100 άπορες οικογένειες της Αλεξανδρούπολης. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως κ. Άνθιμος εξέφρασε για μία ακόμη φορά την ευγνωμοσύνη του προς τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο κ. Ιερώνυμο, καθώς η βοήθεια και η συνδρομή της ΜΚΟ Αποστολής και της εταιρείας Μασούτης είναι τεράστια σημασία για την ακριτική περιοχή του Εύρου και το έργο που επιτελεί η Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως. Η Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, σε συνεργασία με τον Φιλανθρωπικό Οργανισμό Αποστολή της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και τα σούπερ μάρκετς Μασούτης, διένυμαν σε 100 άπορες οικογένειες της Αλεξανδρουπόλης δέματα με τρόφιμα. Η Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως παρέδωσε σε 100 οικογένειες συμπολιτών μας τρόφιμα που προέρχονται από την συνεργασία της Ιεράς Μητροπόλεως με την Φιλανθρωπική Οργάνωση Αποστολή της Αρχιεπισκοπής Αθηνών και κυρίως από την δωρεά του Μασούτη, των σούπερ μάρκετς Μασούτη. Είναι πράγματι μία κίνηση που γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Αυτό το χρονικό διάστημα της πανδημίας έγινε στοχευμένα δύο φορές, την πρώτη σε 166 οικογένειες και τη δεύτερη σε 100, όπου μεγάλο μέρος αυτού του αριθμού ήταν υπάλληλοι που είχαν τεθεί σε αναστολή η εργασία τους ή είχαν οικονομικά προβλήματα λόγω της πανδημίας. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως κύριος Άνθιμος εξέφρασε για ακόμη μια φορά την ευγνωμοσύνη του προς τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο κύριο Ιερώνυμο, καθώς η βοήθεια και η συνδρομή της μη κυβερνητικής οργάνωσης Αποστολή και της εταιρείας Μασούτης είναι τεράστιας σημασίας για την ακριτική περιοχή του Εύρου και το έργο που επιτελεί η Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως. Μπορεί να μην έχουμε την δυνατότητα να λύσουμε όλα τα προβλήματα, όμως το να βοηθάει ο ένας τον άλλον και να κρατά ο ένας τον άλλον το χέρι σημαίνει ότι ή δεν θα πέσουμε ή ότι θα πέσουμε τελευταίοι. Έτσι λοιπόν, και με αυτήν τη δράση η Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως μέσω κυρίως, και γι' αυτό ευχαριστούμε και δημοσίως εκ μέρους του Σεβασμιωτάτου τον κύριο Μασούτη και το Διοικητικό του Συμβούλιο, μπορούμε και παράσχουμε βοήθεια με αυτόν τον τρόπο στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Στο σημείο αυτό θα συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον κύριο Νίκο Γεωργιάδη, τον πρόεδρο των καταστημάτων καφέ και εστίασης εδώ της Αλεξανδρούπολης, να μιλήσουμε για κάποια πρόστιμα που επιβλήθηκαν εδώ σε τοπικές επιχειρήσεις. Κύριε Γεωργιάδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Κωνσταντρόπουλε. Πολλά τα δημοσιεύματα σχετικά με τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, μια πρόσφατη ανακοίνωση που βγάλατε, τα πράγματα δεν είναι ακριβώς όπως τα δημοσιεύματα και πρόκειται για κάποιους ελέγχους σε τρία καταστήματα. Τρεις παραβάσεις σημειώθηκαν, αλλά υπάρχει κάποιο παραθυράκι στην νομοθεσία. Δεν ξέρω, σωστά τα λέω, κύριε Γεωργιάδη? Ακριβώς, κύριε Χονδρόπουλε. Μιλάμε για ψευδή δημοσιεύματα μέχρι στιγμής,
μόνο κακό μπορούν να κάνουν στον κλάδο της εστίασης και στους συγκεκριμένα καταστήματα. Mm-hmm. Μιλάμε για συνωστισμό, όταν ο συνωστισμός, όπως φαντάζομαι και εγώ έτσι και πολλοί πολίτες, νοείται κόσμος ο οποίος είναι πάρα πολλής και δεν μπορείς να περάσεις και να αναπνεύσεις, να το πούμε έτσι. Εδώ μιλάμε για προστήματα που βρίσκαν για υπεράριθμα άτομα σε συγκεκριμένα μαγαζιά, 11 άτομα, 10 άτομα και 5 άτομα αντίστοιχα. Μιλάμε για πάρα πολύ λίγα άτομα, το θεωρούμε εντελώς άδικο. Δεν θεωρείται για μας συνωστισμός, θα μου πείτε απ' την άλλη ο νόμος είναι νόμος. Ο νόμος λοιπόν με το τελευταίο ΦΕΚ που έχει βγει ορίζει ως το συνολικό εμβαδό καταμέτρησης του χώρου όπου μπορούμε να έχουμε πελάτες όταν τον ημιπαίθριο χώρο μας που είναι, για να δώσω να καταλάβει ο κόσμος, τα μαγαζιά έχουν τζαμαρίες και ανοίγουν, μάλιστα, έχουν δικαίωμα να έχουν μέσα κάποιο κόσμο να κάθεται. Όταν αυτή η τζαμαρία λοιπόν είναι ανοιχτή και είναι σε επαφή με τον εξωτερικό χώρο του μαγαζιού, mm-hmm, δηλαδή είναι μια συνέχεια του μαγαζιού προς τα έξω, αυτός όλος ο χώρος πρέπει να προσμετρηθεί και να βγει ένα συνολικό εμβαδό, το οποίο αν το διαιρέσουμε δια δύο θα μας δώσει τα άτομα που μπορούμε να έχουμε στη διάθεσή μας. Κύριε Γεωργιάδη, αυτό στο ΦΕΚ δεν υπήρχε. Δεν έγινε. Δεν δέχτηκε η αστυνομία να προσμετρήσει το εσωτερικό με τον εξωτερικό χώρο, με αποτέλεσμα στα 2-3 αυτά μαγαζιά να έχουμε μία βεβαίωση παράβασης, mm-hmm, η οποία κατά την άποψή μας, κατά την άποψη αστυνομικού συμβούλου του σωματείου μας, δεν είναι σωστή. Μάλιστα. Πότε θα κινηθούν, φαντάζομαι, νομικά οι καταστηματάρχες ώστε να βρουν το δίκιο τους, έτσι δεν είναι? Οι καταστηματάρχες θα προβούν τη Δευτέρα σε μια ενέργεια που τους δίνει το δικαίωμα αυτός ο νόμος να κάνουν μια ένσταση. Mm-hmm. Εμείς θα κινηθούμε ώστε να βρούμε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και στοιχεία ώστε να αναιρέσουμε αυτό που πιστεύει η αστυνομία. Καταλαβαίνουμε ότι και οι άνθρωποι κάνουν τη δουλειά τους, mm-hmm, αλλά πρέπει να καταλάβουμε και όλοι μας ότι η εστίαση στην Αλεξανδρούπολη προσπαθεί και τηρεί κατά κανόνα τα μέτρα. Σίγουρα και πάντα θα υπάρχουν εξαιρέσεις, οι οποίες όμως αυτές οι εξαιρέσεις δεν ήταν χθες. Ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Γεωργιάδη, για το ύψος των προστήμων αυτό. Γιατί ποσά μιλάμε και θέλω να μου πείτε και αν επιβλήθηκαν και στους θαμώνες του καταστήματος πρόστιμα. Στους θαμώνες δεν υπάρχει νομοθεσία όπου επιβάλλεται πρόστιμο, mm-hmm, όχι. Επιβλήθηκαν πρόστιμα, είναι ανάλογο με τα τετραγωνικά που έχει το κάθε μαγαζί, εσωτερικά τετραγωνικά, από εκεί βγαίνουν τα προστήματα. Συγκεκριμένα χθες μιλάμε για, ξεκίνησαν από τα 3.000 ευρώ και έφτασαν μέχρι τα 10.000 ευρώ. Και όλα τα καταστήματα 15 μέρες κλείσιμο της επιχείρησης. Όπως καταλαβαίνετε, μετά από 2,5 μήνες κλειστά, να ερχόμαστε και να καλούμαστε να κλείνουμε τα μαγαζιά μας για 5 άτομα και 8 άτομα και 11 άτομα παραπάνω, νομίζω ότι το θεωρούμε τραγικό. Τα φόπλακα της οικονομίας φαίνεται να είναι. Σίγουρα θα αντιδράσουμε, mm-hmm, να περιμένετε αντιδράσεις. Δεν μπορούμε να μείνουμε με αυτή την κατάσταση τα μαγαζιά μας ανοιχτά. Συμπαθηκόμαστε όλες τις καταστήματα αυτά. Τη Δευτέρα θα πραγματοποιήσουμε μια γενική συνέλευση για να αποφασίσουμε το πώς θα κινηθεί από εδώ και πέρα η εστίαση της Αλεξανδρούπολης. Mm-hmm. Κύριε Γεωργιάδη, παρατηρήθηκε γενικά ότι την πρώτη εβδομάδα επαναλειτουργίας των καταστημάτων εστίασης τα πράγματα, στο πούμε μέσα σε εισαγωγικά, ήταν πιο χαλαρά. Τώρα, την τελευταία εβδομάδα, βλέπουμε οι έλεγχοι έχουν εντατικοποιηθεί. Δηλαδή, υπάρχει κάτι τέτοιο ότι υπάρχει περισσότερη αστυνόμευση, τουλάχιστον στα καταστήματα εστίασης? Να σας πω ότι οι έλεγχοι, όχι οι έλεγχοι, η ενημέρωση και από εμάς το σωματείο και από το υγειονομικό, αλλά και την αστυνομία, ήταν συνεχόμενη τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Όντως, σας είπα, η χαλαρότητα ισχύει όχι μόνο στα καταστήματα εστίασης, στους πολίτες. Δηλαδή πρέπει κάποια στιγμή να δούμε την ατομική μας, όχι ευθύνη, δρούμε σαν άτομα ατομικά. Δηλαδή και εγώ όταν πάω σε ένα μαγαζί μπορεί να τσατιστώ και να κάτσω και ας με διώξουν. Λίγο και εμείς πρέπει να βάλουμε νερό στο κρασί μας σαν απλοί πολίτες, να καταλάβουμε τα μαγαζιά, να προσπαθούμε να μην συνοστιζόμαστε σε αυτά. Και από εκεί και πέρα νομίζω όλα θα μπουν σε μια σειρά. Υπάρχει ένα πρόβλημα συνωστισμού που δεν το θεωρώ προσωπικά ούτε το σωματείο μας ότι δημιουργείται τόσο μεγάλο πρόβλημα όπως αυτά που βλέπουμε στις τηλεοράσεις όλες αυτές τις μέρες. Η Αλεξανδρούπολη είναι μια μικρή πόλη. Μπορούμε να διαχειριστούμε τις καταστάσεις.
υπάρχει λίγος περισσότερος κόσμος το Σαββατοκύριακο. Mm. Τις καθημερινές δεν υπάρχει θέμα συνωσισμού, γιατί δεν υπάρχει κόσμος. Είμαστε ένας κλάδος που πονάει πάρα πολύ. Το βλέπετε καθημερινά όλοι, το βλέπουμε και εμείς. Σίγουρα μας έχει προβληματίσει όλη αυτή η κατάσταση που επικρατεί στη γειτονική μας περιοχή και είμαστε ακόμα πιο προσεκτικοί. Ήθελα να σας ρωτήσω και ένα άλλο. Δεδομένου ότι υπάρχουν κάποιες αποστάσεις ανάμεσα στα τραπέζια και στις καρέκλες, αυτό τηρείται? Γιατί προσωπικά έχω δει αρκετές φορές, δεν χρειάζεται να ονομάσουμε σε ποιες καφετέρειες φυσικά, η απόσταση ουσιαστικά το 1,70 του νόμου, αν δεν κάνω λάθος, 1,70 δεν είναι κύριε Γεωργιάδη, η απόσταση που παίρνουμε από 0,70 ξεκινάνε μέχρι 0. Και 1,70. Ωραία. Δηλαδή πολλές φορές οι καρέκλες οι οποίες βρίσκονται ανάμεσα στα τραπέζια, σε δύο γειτονικά τραπέζια, οι πελάτες που κάθονται αντικριστά πρακτικά, οι πλάτες τους ακουμπάνε. Αυτό πώς το χειριζόμαστε αυτό, κύριε Γεωργιάδη? Η νομοθεσία δεν ορίζει την απόσταση μεταξύ καρεκλών. Ορίζει την απόσταση μεταξύ τραπεζιών. Μόνο για τα τραπέζια. Ακριβώς, πρώτον. Δεύτερον, κατά όλους τους ελέγχους που έχει γίνει, δεν παρατηρήθηκε καμιά παράβαση για τα μέτρα και τις αποστάσεις των τραπεζιών. Τώρα, όταν ένας πελάτης πάρει την καρέκλα του να κάτσει από την άλλη πλευρά του τραπεζιού, πιστέψτε με ότι επειδή κυκλοφορώ πάρα πολύ συχνά όλα τα μαγαζιά, υπάρχει μια παρατήρηση από το κατάστημα, αλλά δεν μπορούμε να επιβληθούμε εμείς σαν έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να κάτσει δίπλα στην κοπέλα του, δίπλα στο φίλο του. Ναι. Και πολλές φορές ξεφεύγει και από τη δική μας την προσοχή. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε και ούτε μπορούμε να είμαστε 24 ώρες στο μαγαζί μας. Αυτό είναι το κακό. Έτσι, γι' αυτό ζητήσαμε και την ανοχή, και η ανοχή είναι στα 5 και 8 άτομα έξτρα, κύριε Χονδρόπουλε. Δηλαδή αυτό, θα ήμασταν οι πρώτοι που θα βγαίναμε και θα λέγαμε ότι ναι, υπήρχε πρόβλημα συνωσισμού, σωστά έπραξε ο κάθε ενεκτικός μηχανισμός και έδρασε έτσι. Αλλά σε αυτή την περίπτωση έχουμε τους συνδυασμούς μας και σύμφωνα και με αυτό που εμείς διαβάζουμε ως νόμο, κακώς έχει γίνει. Θα ήθελα να ξεφύγουμε λίγο από το θέμα, κύριε Γεωργιάδη. Μια τελευταία ερώτηση. Μόνο θα ήθελα ουσιαστικά την άποψή σας για ένα θέμα το οποίο έχει απασχολήσει τις τελευταίες ημέρες την εστίαση ταυτόχρονα και τους πολίτες της Αλεξανδρούπολης. Και μιλάω για τη μεταλλική κατασκευή, η οποία τοποθετήθηκε στην Ζαρίφιο Ακαδημία. Φιλοξενήσαμε και ένα σχετικό ρεπορτάζ με τις απόψεις και της Λαϊκής Συσπήρωσης για τη συγκεκριμένη κατασκευή, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για χώρους γνωστής καφετέρια της πόλης μας. Είχαμε και την άποψη του καταστηματάρχη. Εσείς τι λέτε για όλο αυτό, για την τοποθέτηση που έγινε πάνω στον πεζόδρομο? Ωραία, κοιτάξτε. Άποψη δικιά μας ποια είναι? Κάθε κατάστημα έχει το δικαίωμα βάσει της νομοθεσίας που μας έχει φέρει ο COVID να ζητήσει κάποια έξτρα τετραγωνικά σε κάποιο δημόσιο χώρο παρακείμενο του καταστήματός. Τώρα, από εκεί και πέρα, αν το κατάστημα το συγκεκριμένο ζήτησε χώρο, είναι αρμόδια η τεχνική υπηρεσία του Δήμου και το Γραφείο Αδειών να ελέγξει την αίτηση αυτή και αν είναι νόμιμη να προβεί στην έγκριση αυτής. Η νομοθεσία ορίζει ότι ο καταστηματάρχης έχει δικαίωμα να ζητήσει το ωφέλιμο εμβαδό που χάνει από το κατάστημά του βάσει της κατάστασης και των μέτρων COVID. Το ίδιο χώρο έχει δικαίωμα, έχουν δοθεί σε αρκετά μαγαζιά. Τώρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, αν δόθηκε άδεια και τι άδεια δόθηκε, αυτό είναι υπεύθυνη η τεχνική υπηρεσία του Δήμου και το Γραφείο Αδειών. Δεν είμαστε αυτό ούτε εμείς να ελέγχουμε το κάθε κατάστημα που ζητάει, είναι λίγο τρελό, ούτε μπορώ να δώσω άδεια σε ένα κατάστημα εγώ. Καταλαβαίνω τι λέτε, κύριε Γεωργιάδη. Εγώ για άλλο λόγο σας το ρώτησα αυτό. Ουσιαστικά ήθελα να σας ρωτήσω αν μέσω αυτής της απόφασης ή άλλων αποφάσεων που δίνονται κάποιοι χώροι από τον Δήμο ουσιαστικά σε καταστηματάρχες εστίασης, καφέ και μπαρ τέλος πάντων, αν μέσω αυτού δημιουργείται και αθέμητος ανταγωνισμός. Γιατί λογικά δεν μπορούν να ζητήσουν όλοι, έτσι δεν είναι? Σίγουρα δεν μπορούν να ζητήσουν όλοι, το έχουμε πει. Υπάρχουν καταστήματα που έχουν πάρει κάποιους έξτρα χώρους. Υπάρχουν καταστήματα που δεν μπορούσαν να πάρουν. Γι' αυτό και διαχωρίζει η νομοθεσία και λέει ότι σε αυτούς που δεν μπορούν να δοθούν έξτρα χώρο θα έχουν ένα 50% έκπτωση στα υπόλοιπα τραπεζοκαταστήματα που πληρώνουν στον Δήμο. Και σας το ξαναλέω, δεν είναι αρμόδιος κανένας κατάστημα, κανένα σωματείο στο αν πρέπει να δοθούν και τι τετραγωνικά πρέπει να δοθούν. Αυτό ελέγχεται από την υπηρεσία. Το τι έχει ελέγξει η υπηρεσία και τι τετραγωνικά έχει δώσει δεν τα γνωρίζω. Και από εκεί και πέρα θα το δούμε τις επόμενες μέρες.
Τώρα, το τι κατασκευές γίνονται, σας ξαναλέω ότι ό,τι πρέπει να γίνει ορίζεται στο νέο κανονισμό του Δήμου Αλεξανδρούπολης για την ανάπτυξη των πεζοκαθισμάτων και είναι και αυτός υπεύθυνος οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου. Κύριε Γεωργιάδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο και τις πληροφορίες που μας δώσατε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Καλά. Οι εργοδότες επιχειρείς που βρισκόταν στους ΚΑΒ των πληττόμενων και έκαναν χρήση του μέτρου της αναστολής συμβάσεων οφείλουν να καταβάλουν το δώρο Πάσχα ολόκληρο μέχρι τις 30 Ιουνίου. Οι επιχειρείες αυτές στη συνέχεια θα λάβουν την επιδότηση για το τμήμα του δώρου Πάσχα που αντιστοιχεί στις μέρες αναστολής σύμβασης και θα καλυφθεί από το κράτος. Μέχρι τις 30 Ιουνίου θα πρέπει να καταβληθεί το σύνολο του δώρου του Πάσχα στους εργαζόμενους από τους εργοδότες οι οποίοι καλούνται για να πληρωθούν να υποβάλουν το σχετικό έντυπο από την 1η Ιουλίου. Ειδικότερα, το δώρο Πάσχα 2020 θα καταβληθεί στο σύνολό του από τις επιχειρήσεις, δηλαδή τόσο το ποσό που καλύπτεται από τον ίδιο τον εργοδότη, όσο και το ποσό που θα καλύψει το κράτος. Ειδικότερα για την πληρωμή προς τους εργοδότες του επιδόματος εορτών Πάσχα, για το οποίο βαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός, οι εργοδότες υποβάλλουν στο πρόγραμμα Εργάνη από 1 εβδόμου το 20. Έως 10 εβδόμου το 20 το έντυπο υπεύθυνη δήλωση επιχειρήσεων εργοδοτών για το επίδομα εορτών Πάσχα έτους 2020, για το οποίο βαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός. Ενημερώσουμε τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα ότι θα πρέπει να λάβουν το δώρο Πάσχα μέχρι 30 Ιουνίου. Για όσες επιχειρήσεις δηλαδή ήταν πληττόμενες, ήταν σε αυτούς τους ΚΑΔ λόγω του COVID-19 και ήταν σε αναστολή εργασίας. Οι εργαζόμενοι αυτοί λοιπόν, η τελική ημερομηνία για την καταβολή του δώρου Πάσχα είναι η 30 Ιουνίου. Είναι ευθύνη των εργοδοτών να περάσουν, να κάνουν την αίτηση σωστά και έγκαιρα στο σύστημα Εργάνη για να μπορέσει κιόλας το κράτος να καταβάλει τη διαφορά του δώρου Πάσχα στους ίδιους που αναλογεί στις μέρες αναστολής που ήταν οι εργαζόμενοι. Αφορά τις πληττόμενες επιχειρήσεις. Να πούμε επίσης ότι το δώρο Πάσχα υπολογίζεται από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου, επομένως όσοι έχουν δουλέψει όλο αυτό το χρονικό διάστημα δικαιούνται να λάβουν οι εργαζόμενοι με μισθό, μισό μηνιαίο μισθό και οι εργαζόμενοι που αμείβονται με ημερομίσθο 15 ημερομίσθια. Όσοι δουλέψαν μικρότερη χρονική περίοδο υπολογίζεται κάθε 8 ημερολογιακές ημέρες ένα ημερομίσθιο. Στην περίπτωση τώρα που μέχρι τις 30 Ιουνίου δεν καταβληθεί το δώρο Πάσχα, παροτρύνουμε τους εργαζόμενους να καταγγείλουν στο τοπικό τμήμα της επιθεώρησης εργασίας ότι δεν λάβανε το δώρο Πάσχα για να γίνονται όλες οι ενέργειες οι οποίες απαιτούνται κατά του εργοδότη. Αναφορικά με το πρόγραμμα Συνεργασία, ο κ. Ασπιώτης υποστηρίζει πως το κράτος θα έπρεπε να επομισθεί το συνολικό μισθό των εργαζομένων, ιδάλλως θα χαθούν θέσεις εργασίας, δεδομένο που θα καταγραφεί το επόμενο διάστημα. Αξίζει να σημειωθεί ότι οποιοδήποτε εργαζόμενος έχει απορίες ή προβληματισμούς για το δώρο του Πάσχα ή το πρόγραμμα Συνεργασία μπορεί να απευθυνθεί στο Εργατικό Κέντρο Εύρου ή στο Υπουργείο Εργασίας και διατηρώντας την ανωνυμία του να πάρει τις απαντήσεις που χρειάζεται. Οπωσδήποτε υπάρχουν παρατυπίες. Είμαστε άκουσα αντίθετοι στην Εκπεριτροπή Εργασίας. Δηλαδή, ναι μεν το πρόγραμμα Συνεργασία στην ουσία προσπαθεί να διατηρήσει τις εργασίες, δεν είναι όμως αυτό εφικτό. Διότι η δική μας άποψη θα έπρεπε να είναι ότι θα πρέπει να καλυφθούν οι αποδοχές των εργαζομένων εξ ολοκλήρου. Μόνο έτσι θα μπορούσαν να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας. Γι' αυτό και θα δούμε και το επόμενο διάστημα μια έξαρση της ανεργίας και στην περιοχή μας. Ήδη έχουμε αρκετές καταγγελίες από εργαζόμενους που τους έχουν μετατροπεί συμβάσεις εκπεριτροπής εργασίας και όσοι βέβαια δεν δέχονται απειλούνται με το να χάσουν τη θέση εργασίας τους. Τα πράγματα φαίνονται ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολα για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα το επόμενο διάστημα. Τρία είναι τα σοβαρά προβλήματα. Δεν έχουμε νέες θέσεις εργασίας, που είναι πολύ σημαντικό και είναι το ζητούμενο για να μπορέσει να πάει μπροστά η οικονομία. Δεν έχουμε επαναπροσλήψεις, δηλαδή όσοι ήταν σε αναστολή δεν φαίνεται να γυρνάνε εξ ολοκλήρου όλες τις ίδιες θέσεις που είχαν, που είναι και αυτό πολύ βασικό. Και το τρίτο και επίσης που φαίνεται και από τα στοιχεία και θα φανεί το επόμενο διάστημα είναι η εκτείναξη και της εκπεριτροπής εργασίας. Δηλαδή βλέπουμε ότι θα ξεπεράσει το 60% η εκπεριτροπής εργασίας, που αυτό σημαίνει λιγότερες μέρες αλλά και λιγότερα λεφτά για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα.
Την Κυριακή 21 Ιουνίου ολοκληρώνονται οι εγγραφές στην Ζαρέφιο Ακαδημία της Αλεξανδρούπολης. Βάσει των αλλαγών που επέφερε η πανδημία, οι εγγραφές θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά στο site της Ακαδημίας zarefios.gr. Ελάχιστες ώρες απομένουν μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία των εγγραφών για την Ζαρίφιο Παιδαγωγική Ακαδημία της Αλεξανδρούπολης. Λόγω των έκτακτων συνθήκων που έφερε ο κορονοϊός, οι εγγραφές φέτος ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται νωρίτερα από άλλες χρονιές. Θα ήθελα να ενημερώσω τους γονείς που ενδιαφέρονται να εγγράψουν τα παιδιά τους στην πρώτη τάξη του πειραματικού σχολείου, ότι οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει. Είμαστε στην τελευταία μέρα, μέχρι αύριο το πρωί το αργότερο θα πρέπει όσοι γονείς ενδιαφέρονται να κάνουν εγγραφή των παιδιών τους στο πρώτο πειραματικό δημοτικό σχολείο της Αλεξανδρούπολης, στην Ακαδημία, να στέψουν να μπουν στο site μας και το site θα τους καθοδηγήσει στην αίτηση που θα κάνουν. Θα ήθελα επίσης να ενημερώσω και εσάς και τους γονείς που ενδεχομένως αγωνιούσαν και αγωνιούν, γιατί πολλές φορές μου τηλεφωνήσανε ρωτώντας πότε θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις, ότι φέτος, λόγω των καταστάσεων που έχουμε περάσει, έχει καθυστερήσει η έναρξη των αιτήσεων. Οπότε αργά μας ενημέρωσαν, έχουμε λίγο χρόνο για να κάνουμε τις αιτήσεις μας. Όπως είχε ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας, οι εγγραφές γίνονται μόνο ηλεκτρονικά στα σχολεία με στόχο να αποφευχθεί η εξάπλωση του κορονοϊού. Όποιος γονέας επιθυμεί μπορεί να επισκεφθεί το σχετικό ιστότοπο και ακολουθώντας όλα τα βήματα μιας απλουστευμένης διαδικασίας μπορεί να ολοκληρώσει εύκολα και γρήγορα την ένταξη του παιδιού του στο σχολείο. Για να εγγραφείτε, ο μόνος τρόπος δεν έρχεστε στο σχολείο, ο μόνος τρόπος είναι μέσα από το site. Να μπείτε, γιατί οι εγγραφές στα πειραματικά γίνονται από το Υπουργείο, δεν γίνονται από εμάς. Να μπείτε στο site μας, zarefios.gr, και να επιλέξετε τις εγγραφές. Υπάρχει link το οποίο σας οδηγεί κατευθείαν στην σελίδα που θα συμπληρώσετε τα στοιχεία σας για να κάνετε την εγγραφή. Είναι μια ηλεκτρονική αίτηση, πάρα πολύ απλή, που μπορούν όλοι να την κάνουν. Για όσους δεν γνωρίζουν, η Ακαδημία στεγάζεται σε ένα πανέμορφο νεοκλασικό κτίριο μιας άλλης εποχής, αποτελώντας ένα από τα πραγματικά στολίδια της Αλεξανδρούπολης. Ιδρύθηκε το 1934 και λειτουργήσε έως το 1968. Σήμερα στεγάζεται το πρώτο πρότυπο πειραματικό δημοτικό σχολείο που έχει να παρουσιάσει μια πληθώρα επιτευγμάτων και συνεργασιών. Το σχολείο είναι ένα ιδιαίτερο σχολείο. Δεν υπάρχει άλλο πειραματικό από εδώ μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Είμαστε το μόνο πειραματικό σχολείο στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη μέχρι στιγμής. Έχει έναν πολύ ενδιαφέροντα κύκλο εργασιών με εξαιρετικούς εκπαιδευτικούς και 9 ομίλους λειτουργούμε, 3 Εράσμους, έχουμε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο, εξαιρετική, με μεγάλη στήριξη σε καινοτόμα προγράμματα. Έχει πολύ ενδιαφέρον το σχολείο μας και έναν πάρα πολύ καλό σύλλογο γονέων με τον οποίο συνεργαζόμαστε άριστα και περιμένω τα πρωτάκια για να ξεκινήσουμε ένα νέο κύκλο στη ζωή τους. Στο σημείο αυτό θα συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον κύριο Μιχάλη Αμυρίδη, τον Περιφερειακό Σύμβουλο με την Περιφερειακή Σύνθεση, με τον οποίο θα μιλήσουμε κυρίως για την πόλη της Ξάνθης και όλα αυτά που γίνονται γύρω από τον νομό της Ξάνθης, με συγχωρείτε. Κύριε Αμυρίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Πολλά πράγματα, βομβαρδισμός από πληροφορίες, βομβαρδισμός από κρούσματα μπορούμε να πούμε στο νομό της Ξάνθης, κύριε Αμυρίδη. Το θέμα είναι, και γι' αυτό σας καλέσαμε άλλωστε να κάνουμε μια συνέντευξη γύρω από την άποψή σας για τους χειρισμούς της Περιφερειακής Αρχής γύρω από αυτό το ζήτημα, το οποίο φαίνεται να επηρεάζει τη συγκεκριμένη περιοχή αλλά και τις γύρω περιοχές, ειδικά τώρα την καλοκαιρινή σεζόν. Εντάξει, οι χειρισμοί της περιφέρειας από την πρώτη στιγμή ήταν λανθασμένοι, άστοχοι και χωρίς κάποιο σχεδιασμό. Δυστυχώς, τα αποτελέσματα μας επιβεβαίωσαν και είναι λυπηρό, διότι αυτό το έχουν υπομειστεί πλέον οι ξανθιώτες, όχι μόνο με την αγωνία στην καθημερινότητά τους, αλλά και με πρόσθετα οικονομικά βάρη τα οποία υφίστανται. Νομίζω, και αυτό θέλω να το κάνω γνωστό και σε όλους όσους είναι εκτός Ξάνθης, ότι η πόλη της Ξάνθης και η συντριπτική πλειοψηφία του νομού της Ξάνθης δεν έχει μεγαλύτερο ή διαφορετικό πρόβλημα από ό,τι υπάρχει σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Και αυτό φάνηκε και με τα τεστ που έχουν γίνει. Υπάρχει μια ιδιόμορφη κατάσταση σε ένα πολύ συγκεκριμένο σημείο, στο οποίο σημείο και πάλι
αφέθηκαν τα πράγματα στην τύχη τους πολύ καιρό πριν και γι' αυτό έχουμε τα σημερινά αποτελέσματα. Νομίζω ότι με την πάροδο 3-4 εβδομάδων αυτό θα εκλείψει, οπότε θα μπούμε πάλι σε μια κανονικότητα. Το ζητούμενο είναι όμως ότι ο κόσμος χρειάζεται από την αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού και κυρίως από την περιφέρεια, η οποία επομίζεται και το ρόλο που έχει στην πολιτική προστασία, να κάνει κινήσεις στον χρόνο που πρέπει και στη διάσταση που πρέπει, έτσι ώστε κάποια προβλήματα που υπάρχουν να μην γιγαντώνονται. Δηλαδή, ουσιαστικά, εσείς προτείνατε σαν παράταξη κάποιες λύσεις γι' αυτό, γιατί μου είπατε ότι ο χειρισμός ήταν λάθος. Δηλαδή, ας το πούμε, ο σωστός ποιος θα ήταν. Από την πρώτη στιγμή, στην αντιπεριφέρεια Ξάνθης, από τη στιγμή που φάνηκε ότι υπάρχουν κάποια περισσότερα κρούσματα, έπρεπε να συγκληθεί το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας, που είναι ένα θεσμοθετημένο όργανο εκ του νόμου, επικεφαλής είναι ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης, συμμετέχουν όλοι οι δήμαρχοι, οι λοιποί θεσμικοί φορείς και όποιοι άλλοι ήταν απαραίτητο να συμμετάσχουν, και αυτό το όργανο θα προλάμβανε πολλά πράγματα, γιατί εκεί θα ακουγόντουσαν απόψεις. Αντιθέτως, δεν έγινε καμία τέτοια σύγκληση ευρεία ενός συντονιστικού οργάνου. Ήταν κάτι άλλωστε που το ζητούσαμε όχι μόνο εμείς, αλλά το ζητούσαν και επιστημονικοί φορείς που είναι θεσμικά πιο αρμόδιοι και πιο ειδικοί, όπως είναι ο Ιατρικός Σύλλογος Ξάνθης. Πολλές φορές, όχι μία. Συνεπώς, αφέθηκαν να γίνονται κάποιες κινήσεις από τους δημάρχους στα όρια των Δήμων τους, τα οποία όμως ήταν ασυντόνιστα και χωρίς κάποιο ουσιαστικό σχεδιασμό σε επίπεδο νομού. Αυτό ήταν το πλέον βασικό. Το άλλο που είχε ζητηθεί αυτή τη στιγμή ήταν να γίνουν πρόσθετα τεστ στη στιγμή εκείνη που έπρεπε. Έτσι, εντοπίζαμε κάποιες πηγές που μπορεί να ήταν σε οποιοδήποτε σημείο, που αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε ότι ξέρουμε ποιο ήταν, αλλά τότε τα ξέραμε και τότε θα είχαμε προλάβει πολλά πράγματα περισσότερο. Σήμερα, εκεί που εντοπίζεται το πρόβλημα, που είναι κατά κύριο λόγο ο Δήμος Μίκης και συγκεκριμένα ο οικισμός του Εχήνου, που είναι ένας οικισμός με αρκετά μεγάλο πληθυσμό, οι άνθρωποι έχουν και αυτοί μια πρόσθετη αγωνία και σήμερα έχουν ένα πρόσθετο βάρος στο οικονομικό. Είναι όλοι άνθρωποι του μεροκάματου. Προτείναμε λοιπόν και εμείς, πέρα από τις ιατρικές, την ιατρική προστασία που έχουν και την επόπτευση πλέον από τον ΕΟΔΗ, να ενισχυθούν πρόσθετα και οικονομικά. Γιατί μετά από μια καραντίνα μεγάλη, επιπλέον 2 εβδομάδες καραντίνα, χωρίς να μπορούν να βγουν ούτε από το σπίτι τους, καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί και άλλα οικονομικά προβλήματα. Να θα ήθελα να περάσουμε και στο κομμάτι των επιχειρήσεων. Θεωρείτε ότι η περιφέρεια έχει κινηθεί ώστε να βοηθήσει τις επιχειρήσεις εδώ της όλων των περιοχών της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για αυτό που τους περιμένει? Και θέλω να πω ότι ήταν 40 κοντά 2 μήνες κλειστά, τα έξοδα είχαν συσσωρευτεί και τώρα έρχονται και ανοίγουν με πρόσθετα υγειονομικά μέτρα, τα οποία σαφώς και να μπουν, αλλά από την άλλη πλευρά δεν πρέπει με κάποιο τρόπο να βοηθήσει και η περιφέρεια σε αυτό? Σαφώς πρέπει να βοηθήσει και η περιφέρεια δεν είναι μόνο ότι μπορεί να βοηθήσει, αλλά μπορεί και να διεκδικήσει. Είναι η φωνή μας στην κεντρική κυβέρνηση αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έπρεπε και πρέπει, και εμείς πάλι ως παράταξη έχουμε βγάλει μια σειρά από προτάσεις, οι οποίες δυστυχώς ούτε καν συζητώνται από τη διοικούσα αρχή της περιφέρειας, για να στηρίξει τους επιχειρηματίες της περιοχής. Είναι γεγονός ότι η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη είναι από τις πλέον φτωχές περιφέρειες της Ευρώπης, έχει διαρθρωτικά προβλήματα και συνεπώς στην ενίσχυση, την πρόσθετη που χρειάζεται τώρα λόγω του κορονοϊού, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται όπως η περιφέρεια Αττικής ή η περιφέρεια Κρήτης ή η περιφέρεια της Λομβαρδίας στην Ιταλία, που είναι πιο πλούσιες περιφέρειες, και θα πρέπει να τύχει πρόσθετων μέτρων ενίσχυσης. Αυτά όμως πρέπει να διεκδικηθούν από την περιφερειακή αρχή με βάση σχεδιασμούς, φακέλους, δεδομένα, τα οποία να πείσουν αυτούς που αποφασίζουν. Και αυτό απαιτεί μια δουλειά και μια συγκροτημένη σκέψη, η οποία αυτή τη στιγμή δεν τη βλέπουμε να υπάρχει. Γίνεται μια απλή διαχείριση και μια διαχείριση επίπεδου συσκέψεων, χωρίς όμως πάλι κάποιο στόχο ή ένα σχεδιασμό που να ωφελεί την περιοχή. Πρόσθετα να πούμε ότι δικαιώθηκαν και επιχειρήσεις της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για το ποσοστό ενίσχυσης, την επιδότηση απασχόλησης που είχαν και τους χρωστούς του ελληνικού κράτους εδώ και πολλά χρόνια, και είναι μια ευκαιρία μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης με τα 32 δις αυτά τα χρήματα να πληρωθούν άμεσα στους επιχειρηματίες της περιφέρειας. Είναι κάτι που το έχουμε προτείνει. Δυστυχώς δεν βλέπουμε καμία απολύτως αντίδραση από την περιφέρεια. Και αυτά τα χρήματα αυτή τη στιγμή τα χρειάζονται περισσότερο από ποτέ οι επιχειρήσεις μας. Έτσι πως βαδίζουν τα πράγματα, κύριε Αμυρίδη, θεωρείτε ότι υπάρχει πιθανότητα και για δεύτερο lockdown?
Όχι, πιθανότητα για δεύτερο lockdown σε επίπεδο γενικό δεν υπάρχει. Τώρα σε επίπεδο ειδικό ήδη υπάρχει ένα lockdown που είναι ο οικισμός του Εχίνου, που είναι μια πολύ ειδική περίπτωση, και κατά δεύτερο λόγο η περιοχή του οικισμού του Αγιάσματος, που επίσης εκεί υπάρχει μια πρόσθετη καραντίνα σε επίπεδο περιφέρειας. Αλλά γενικό lockdown όχι. Αλλά από την άλλη, όταν αυτά τα πράγματα ακούγονται σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, αυτό δημιουργεί προβληματισμό στον οποιονδήποτε θέλει να μας επισκεφτεί, είτε είναι Έλληνας που σκέφτεται να κάνει τουρισμό αυτή την εποχή, είτε είναι ξένος. Συνεπώς, και είναι κάτι που πάλι το ζητήσαμε, η περιφέρεια θα έπρεπε να κινηθεί, είτε από μόνη της είτε σε συνεργασία με τον ΕΟΤ, να κάνει μια στοχευμένη καμπάνια προβολής της περιφέρειας για να έρθουν επισκέπτες. Βέβαια. Γίνεται μια καμπάνια στοχευμένη. Μιλήσαμε μόλις προσφάτως με τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, τον κύριο Τσόνη, ο οποίος είπε ότι η καμπάνια προσπαθεί ουσιαστικά η περιφέρεια να ξεκολλήσει την πόλη της Ξάνθης με τον Δήμο Μίκης, ώστε να, οι ενδυνάμοι τουρίστες να θέλουν να επισκεφθούν την περιοχή. Ναι, παρακαλώ. Πού είναι αυτή την καμπάνια? Εγώ βλέπω ότι η μόνη καμπάνια που βλέπω είναι η καμπάνια αυτοπροβολής του Αντιπεριφερειάρχη. Πού την είναι αυτή την καμπάνια? Τι εννοείται καμπάνια αυτοπροβολής, από πώς το εννοείται αυτό, κύριε Αμυρίδη? Δεν βλέπω. Γίνεται καμπάνια προβολής της Ξάνθης και δεν το ξέρω. Ξέρετε εσείς πού είναι? Ήταν τα λεγόμενα του κύριου Τσόνη. Αιγαίου, ναι. Ήταν στην Αλεξανδρούπολη τις προηγούμενες μέρες, ήταν στην Καβάλα και στην Αιγαίου, στην Θεσσαλονίκη και αλλού, για να προβάλλουν την περιφέρειά τους. Όταν λέει ότι η περιφέρεια έχει καμπάνια προβολής, τι εννοεί ακριβώς? Πού την είδανε? Φαντάζομαι θα ξεκινήσει μέσα στο καλοκαίρι. Τώρα πότε ακριβώς? Πότε? Το καλοκαίρι ξεκίνησε. Όλες οι περιφέρειες έχουν ξεκινήσει. Αλλά μου λέτε ότι γίνεται. Είπε ότι γίνεται. Δεν γίνεται δυστυχώς τίποτα. Για να σας θυμίσω ότι πέρυσι το Σεπτέμβριο διατυμπάνιζαν παντού την ειδική καμπάνια προβολής για τη Σαμοθράκη. Την είδατε πουθενά εσείς? Δεν μπορώ να πω ότι την είδα, κύριε Αμυρίδη. Συνεπώς, λόγια του αέρα, και γι' αυτό λέω, το μόνο που βλέπουμε είναι καμπάνια αυτοπροβολής του Αντιπεριφερειάρχη, τίποτα άλλο. Λόγια, λόγια, λόγια και δουλειά που μηδέν. Εμείς κάτι αντίστοιχο κάναμε. Δεν υπάρχει πουθενά. Πού είναι η καμπάνια για την Ξάνθη? Κάτι αντίστοιχο κάναμε. Όπως ήρθε ο Περιφερειάρχης του Βορείου Αιγαίου, είχαμε αντίστοιχες κινήσεις, ή είναι στάσιμη η αρχή εδώ? Τίποτα δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο επικοινωνιακά δυσφήμιση. Με αυτά που ακούγονται. Καμπάνια για την ενίσχυση της προβολής, όχι μόνο της Ξάνθης, αλλά όπως σας είπα, ούτε καν της Σαμοθράκης, την οποία την είχαν υποσχεθεί, όπως θυμάστε, από πέρυσι. Υποτίθεται ότι θα γινόταν μια ειδική καμπάνια προβολής της Σαμοθράκης. Είχε έρθει και ο Υπουργός Τουρισμού, τον οποίο τον εξέτουν με αυτά που κάνουν. Δεν υπάρχει τίποτα. Συνεπώς, μιλάμε λόγια στον αέρα. Θα πρέπει λίγο να σοβαρευτούν αυτοί που διοικούν και να αρχίσουν να λένε πράγματα τα οποία γίνονται. Και όχι πράγματα τα οποία σκέφτονται και φαντάζονται ότι θα μπορούσαν να γίνουν. Η τουριστική περίοδος έχει ξεκινήσει. Άνοιξαν και τα ξενοδοχεία 12μηνης λειτουργίας, άνοιξαν και από τις 15 του μηνός και τα εποχικά ξενοδοχεία. Δεν θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει ήδη και μια καμπάνια? Πότε θα την κάνουν? Όταν τελειώσει το καλοκαίρι? Και δεν έχουν και, να το πω τώρα, και φράσους είναι αυτό. Δηλαδή να μην κάνεις τίποτα και να λες τι κάνεις. Δεν γίνεται τίποτα. Θα το βλέπαμε, θα υπήρχε κάτι. Όπως βλέπουμε το Βόρειο Αιγαίο, όπως βλέπουμε την Κεντρική Μακεδονία, όπως βλέπουμε τη Στερεά Ελλάδα, όπως βλέπουμε τη Θεσσαλία και την Ήπειρο και άλλες πολλές. Εσείς είχατε προτείνει, κάνατε κάποιες προτάσεις για το κομμάτι του τουρισμού που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη δικιά μας περιοχή? Κοιτάξτε, είπαμε πολλά πράγματα τότε που συζητήθηκε το τεχνικό πρόγραμμα δράσης. Και δυστυχώς δεν ακουγόμαστε. Η διοίκηση υποτίθεται ότι είχε ένα πρόγραμμα το οποίο πρόγραμμα δεν βλέπουμε να υλοποιείται. Και αυτό είναι στενάχωρο. Διότι χρήματα η περιφέρεια θέτει. Οι πόροι υπάρχουν. Δεν ξέρω γιατί υπάρχει αυτή η στασιμότητα, αλλά υπάρχει και αυτή η έλλειψη ειλικρίνειας, να το πω. Αν υπάρχουν οι πόροι, κύριε Αμυρίδη, θα έπρεπε να διοχετεύονται κάπου? Δεν πρέπει να μένουν στα ταμεία της περιφέρειας? Είναι η έλλειψη ειλικρίνειας. Δηλαδή δεν μπορεί ο αντιπεριφερειάρχης να λέει ότι κάτι χωρίς να κάνουν τίποτα για να φύγει από τη δύσκολη θέση. Μάλιστα. Δεν υπάρχει καμπάνια. Πόροι υπάρχουν. Οι δομές της περιφέρειας, το προσωπικό είναι επαρκέστατο. Έχω συνεργαστεί μαζί τους και ξέρω ότι είναι άριστοι στο σύνολό τους. Επαφές όμως έχουν γίνει, κύριε Αμυρίδη, έτσι δεν είναι? Δεν υπάρχει πρόγραμμα, δεν υπάρχει πράξη, δεν υπάρχει ουσία. Επαφές με γειτονικές χώρες έχουν γίνει όμως, δεν υπάρχει περίπτωση αυτό να μην δεν έχουν γίνει? Με τους Ρουμάνους, για παράδειγμα, που τους θεωρούμε τους υψηλότερους ενδυνάμει τουρίστες που θα έρθουν στην περιοχή μας. Με τους Βούλγαρους. Επαφές.
Ο τουρισμός χρειάζεται, όπως λέμε, καμπάνια δράσης προβολής. Διαφήμιση. Ναι. Με τους αντίστοιχους τουριστικούς πράκτορες, με τους ομότιμους. Αλεξανδρούπολης, άμα τον δύο δήμαρχος, ας πούμε, Σόφιας, υπάρχει περίπτωση ο δήμαρχος Αλεξανδρούπολης να στείλει τουρίστες στη Σόφια. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται με τέτοιες επαφές. Δημιουργεί μια τάση, μια επιθυμία στον ενδυνάμει επισκέπτη, στον πολίτη της οποιασδήποτε χώρας που θέλει να κάνει διακοπές. Και για μας η Βουλγαρία και η Ρουμανία φέτος είναι κυρίαρχη στόχευση. Έτσι, θα πρέπει να είναι, γιατί είναι χώρες που θα μπορούν να δώσουν επισκεψιμότητα σε εμάς. Να έρθουν. Αυτό γίνεται μέσα από περιοδικά, μέσα από τηλεοράσεις, μέσα από τα διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης πλέον. Γίνεται με διάφορους σύγχρονους τρόπους που υπάρχουν τα εργαλεία, υπάρχουν οι εταιρείες, υπάρχουν οι άνθρωποι που μπορούν να συνεργαστούν και να τα κάνουν αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Αυτό μπορεί να οδηγήσει κάποιον στο να έρθει από το Βουκουρέστι στη Σαμοθράκη ή να πάει, ξέρω εγώ, να έρθει στο Φανάρι, να αποτυχεί δύο περιοχές. Αυτά δυστυχώς τα πράγματα δεν είδαμε, δεν γίνονται, δεν υπάρχουν. Και δεν υπάρχει και ένα στόχος, ένα σχεδιασμός. Συνήθως οι καμπάνιες που κάνουν οι περιφέρειες, όπως είδατε, του Βόρειο Αιγαίο, έχουν μια αρχή και ένα τέλος. Mm-hmm. Έχουν μια διαδικασία που οδηγεί σε ένα συγκεκριμένο ζητούμενο αποτέλεσμα. Mm-hmm. Αυτό δεν υπάρχει στη δική μας την περιφέρεια. Και για ποια καμπάνια μιλάνε. Περιμένουμε είναι λοιπόν να τη δούμε και εμείς την καμπάνια, κύριε Μυρίδη, πραγματικά. Είναι, η καμπάνια δεν σημαίνει μια φωτογραφία, έτσι. Σημαίνει ότι, όπως σας είπα, υπάρχει ένα σχεδιασμός και ένα ζητούμενο αποτέλεσμα. Mm-hmm. Εκεί, καμιά φορά, σχεδιάζεις κάτι και δεν σου βγαίνει το αποτέλεσμα. Εκεί λες ότι. Γιατί είναι ανθρώπινο και, υπάρχουν και πιθανότητες. Κάνοντας ένα σχεδιασμό, να μην σου βγει ο σχεδιασμός. Αυτό θα μπορούσαμε να το αποδεχτούμε. Ναι, το θέμα είναι ευτυχώς, ότι δεν υπάρχει κανένας σχεδιασμός και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένας στόχος από την περιφέρεια. Κύριε Μελίδη, είναι κρίμα. Είναι κρίμα διότι, όπως σας είπα, και το ανθρώπινο δυναμικό υπάρχει, αλλά και οι οικονομικοί πόροι υπάρχουν. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν, κύριε Μελίδη, και εμείς την καμπάνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας. Στην Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής που έχει οριστεί στις 21 Ιουνίου του 2020 θα συμμετέχει φέτος και ο Δήμος Αλεξανδρούπολης γιορτάζοντας το πλευρό πολλών πόλεων και περιοχών ανά την Ελλάδα και την Ευρώπη. Με συμβολικές συναυλίες και μουσικές εκδηλώσεις σε πάρκα, αυλές, ταράτσες και πλατείες, πάντα σε ευθυγράμμιση με τις επίσημες οδηγίες για τη δημόσια υγεία, η Αλεξανδρούπολη θα γιορτάσει για ακόμα μία φορά την Ευρωπαϊκή Ημέρα Μουσικής. Στην Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής που έχει οριστεί στις 21 Ιουνίου του 2020 θα συμμετέχει και φέτος ο Δήμος Αλεξανδρούπολης γιορτάζοντας το πλευρό πολλών πόλεων και περιοχών ανά την Ελλάδα και την Ευρώπη. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης για τρίτη συνεχόμενη χρονιά συμμετέχει με κάποια μουσικά σχήματα σε διάφορα σημεία μέσα στην πόλη όπου θα παίζουν μουσική. Βέβαια αυτά τα σημεία δεν είναι γνωστά γιατί δεν θέλουμε να αποφύγουμε, τον συγχρονισμό και γι' αυτό τον λόγο θα έχει δυνατότητα ο κόσμος να τα δει μέσω από τα κανάλια γιατί θα είναι σε live streaming τόσο από το YouTube, τα κανάλια της YouTube όσο και από της Ευρωπαϊκής Μουσικής, Επιτροπής Ευρωπαϊκής Μουσικής καθώς επίσης όλα αυτά θα παίζουν σε γιγαντοοθόνες και θα φαίνεται και η πόλη μας στην Τεχνόπολη στην Αθήνα όπου σε live streaming όλες αυτές οι μουσικές εκδηλώσεις θα λαμβάνουν χώρα. Με συμβολικές συναυλίες και μουσικές εκδηλώσεις σε πάρκα, αυλές, ταράτσες και πλατείες, πάντα σε ευθυγράμμιση με τις επίσημες οδηγίες για τη δημόσια υγεία, η Αλεξανδρούπολη θα γιορτάσει και φέτος την ημέρα της Ευρωπαϊκής Μουσικής. Αυτά τα μουσικά σχήματα θα μπορεί να τα απολαύσει ο κόσμος μέσα από διάφορα κανάλια στο YouTube, όπως επίσης και μέσα από τα ψηφιακά κανάλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μουσικής, τα οποία θα έχουν live streaming. Όλα τα σχήματα είναι από εδώ, είναι ντόπια και είναι όλα φελοκερδός. Και εννοείται ότι στα σημεία που θα μαζευτεί κόσμος. Προφανώς. Απλά δεν μπορούμε να μπούμε γιατί αυτές είναι και οι οδηγίες τις οποίες έχουμε να διαφημίσουμε τα σημεία που θα γίνουν αυτές τις εκδηλώσεις προκειμένου να αποφευθεί ο συνωστισμός από τον κόσμο. Τέθηκαν σε κυκλοφορία την Τετάρτη 17 Ιουνίου οι κάρτες διαρκείας της Ένωσης Αλεξανδρούπολης. Με την αγορά μία από αυτές μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει τους αγώνες της ομάδας τη νέα χρονιά στη ΓΑΜΑ Εθνική και παράλληλα να τη στηρίξει οικονομικά με ένα μικρό ποσό. Κυκλοφόρησαν την Τετάρτη 17 Ιουνίου οι κάρτες διαρκείας της Ένωσης Αλεξανδρούπολης. Η ομάδα που εκπροσώπησε τον Εύρο τη σεζόν που ολοκληρώθηκε στη ΓΑΜΑ Εθνική, πετυχαίνοντας το στόχο της που ήταν η παραμονή στην κατηγορία, ετοιμάζει ήδη τα πλάνα της για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Στο πλαίσιο αυτό και η κυκλοφορία των καρτών διαρκείας, χρυσής και μπλε,
αλλά και της κάρτας μέλους. Η χρήση κάρτα διαρκείας θα κοστίσει 50 ευρώ, η μπλε στα 30 και η κάρτα μέλους. Η κάρτα μέλους, που σας είπαμε, είναι πολύ σημαντικό για μας το πώς θα κινηθούμε από εδώ και πέρα. Δηλαδή θέλουμε πάρα πολύ όλους τους φίλους της πόλης να μπουν στην ομάδα, να αγκαλιάσουν την ομάδα, να δημιουργήσουμε πολλά μέλη και να στηριχτούμε πάνω σε αυτό. Λόγω και της εποχής, ξέρετε, και του κορονοϊού, είναι δύσκολο και για τις επιχειρήσεις, αλλά αυτή την απόφαση που πήραμε είναι να όσο μπορούμε να προσελκύσουμε περισσότερες επιχειρήσεις και φίλους με πολύ λίγο, ένα λίγο αντίτιμο από το να στερηθούν από το εισόδημά τους, για να μπορέσουν να στηρίξουν την ομάδα και να την πάμε ακόμα πιο ψηλά. Έγινε η πρώτη συνάντηση 25 ανθρώπων, 25 καινούργια μέλη. Όλοι ήταν θετικοί στην ιδέα αυτή και στην ανταπόκριση, ήρθαν όλοι. Είναι τα καινούργια 25 μέλη, τα οποία θα ανακοινωθούν στη σελίδα μας στο Facebook, πολύ πιθανόν και αύριο. Από αυτά τα 25 μέλη, συν κάποια άλλα μέλη που θα έρθουν στη Γενική Συνέλευση, θα παρτηθεί το πρώτο 9-μελές Διοικητικό Συμβούλιο, θα γίνει ψηφοφορία. Συμφωνήσαμε, ανταλλάξαμε απόψεις και ιδέες για το πώς θα προχωρήσουμε και θα κινηθούμε από εδώ και πέρα. Οπότε οι επόμενες κινήσεις που είναι θετικές, ότι 25 άνθρωποι είναι δίπλα μας αυτή τη στιγμή και ξεκινάμε για τη δημιουργία πολλών μελών, είναι να κάνουμε μια συνάντηση από εβδομάδα με το Δήμο Αλεξανδρούπολης. Όπως προαναφέραμε και στο κανάλι σας, ότι μας στηρίζει, έχουμε πολλά θέματα με το γήπεδο των τελευταίων ετών, πρέπει να τα λύσουμε όλα, αλλά είναι δίπλα μας ο Δήμος. Για να μπορέσουμε με τις συναντήσεις που θα κάνουμε από εβδομάδα με τους φορείς, συν τη Γενική Συνέλευση που την ορίσαμε να γίνει στις 1 Ιουλίου, να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να τρέξουμε την ομάδα και να οριοθετήσουμε ανάλογα με τα μέλη της αποφάσης του Δήμου και των φορέων το πώς θα κινηθούμε και το πού θα βάλουμε τους στόχους. Όσον αφορά το έμψυχο δυναμικό της ομάδας, αποφασίστηκε να παραμείνουν οι περισσότεροι από τους παίκτες που την αποτελούσαν φέτος, ενώ θα γίνουν και κάποιες ποιοτικές προσθήκες. Αυτό που προέχει, που μιλήσαμε και με τον coach λίγο και με τη διοίκηση, προέχει να μείνουν όλα τα παιδιά στην ομάδα. Είναι πολύ ευχαριστημένοι, θέλουν να βοηθήσουν πάλι και θέλουμε να προσθέσουμε 3-4 ποιοτικές μεταγραφές. Ήδη έχουμε μιλήσει με 2-3 παιδιά, πολύ καλές μεταγραφές, και θα προσπαθήσουμε, όπως πέρσι κάναμε την υπέρβαση με τον Δημήτρη τον Κομεσίδη, που όλα δείχνουν ότι θα είναι και φέτος στην ομάδα μας, να προσπαθήσουμε να ανεβάσουμε, να φέρουμε 2-3 παίκτες ακόμα τέτοιου βεληνικές, για να μπορέσουμε να ανεβάσουμε το επίπεδο της ομάδας. Θα γίνουν όλα σιγά σιγά με υπομονή. Πάνω απ' όλα πρέπει να έχουμε ήθος και σοβαρότητα και να δείξουμε στην πόλη ότι δουλεύουμε σοβαρά και να μας αγκαλιάσει η πόλη. Να πούμε και πού μπορεί ο κόσμος να σας βρει για να προμηθευτεί τις κάρτες. Πολύ ωραία ερώτηση. Θα ανακοινώσουμε, έχουμε ήδη στην αγγελία που κάναμε για τα εισιτήρια διαρκείας, έχουμε βάλει 2 τηλέφωνα που μπορεί όποιος θέλει να πάρει και να στηρίξει με μια κάρτα διαρκείας να μας τηλεφωνήσει. Επίσης, ένα σημείο θα είναι το Μικέλ και θα ορίσουμε ακόμη ένα σημείο για να μπορεί ο κόσμος να μπορεί να πάρει και να προμηθευτεί τις κάρτες διαρκείας. Τη νέα σεζόν χορηγός επικοινωνίας της ομάδας θα είναι η Δέλτα Τηλεόραση. Η Δέλτα Τηλεόραση ήταν πέρσι από την πρώτη στιγμή δίπλα μας. Και επίσης να ανακοινώσω την καινούργια συνεργασία μας για την καινούργια χρονιά ως χορηγό επικοινωνίας. Για μας είναι μεγάλη βοήθεια και μεγάλη στήριξη. Ανά πάσα στιγμή μπορούμε να λέμε τα νέα της ομάδας, να ενημερώνουμε τον κόσμο και τους φίλους της πόλης. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την Δέλτα Τηλεόραση έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας. Σας ευχόμαστε ένα πολύ όμορφο Σαββατόβραδο.